Άρα λοιπόν, όταν εσύ ανακαλύπτεις μέσω της δικής σου της κριτικής ικανότητας ποια είναι πραγματικά η θέση σου, έχει συντελεστεί ένα μικρό θαύμα. Κάποιος έχει καταλάβει κάτι και συνεχίζει ως πολίτης την πολιτεία του. Ο κόσμος λοιπόν, σήμερα, εν έτη 2015, με όλα τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα, ακούει μία βασική αρχή. Σε ποιον ανήκει το αμάξι, σε αυτόν ο οποίος το έχει ή αυτός το οποίος το οδηγεί. Σε ποιον ανήκει ένας άνθρωπος, σε αυτόν ο οποίος τον παιδεύει, εκπαιδεύει ουσιαστικά, ή σε αυτόν ο οποίος απλά τον γέννησε. Δεν απαντάμε. Ρωτάμε κι εμείς. Ο κόσμος αναρωτιέται επίσης. Και υπάρχει και μία χαρά, γιατί αυτό το έργο είναι σαν μικρό παραμύθι. Σαν μικρό σκληρό παραμύθι. Mm-hmm. Εξού και το ξύρισμα του κεφαλιού για να δημιουργήσει μια σκληρή εικόνα. Ναι. Μέχρι πότε θα πάει? Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα κάνουμε παράταση των παραστάσεων. Ήταν να τελειώσουμε στις 5 Απριλίου. Είναι sold out, μαθαίνω. Είμαστε διαρκώς γεμάτοι. Είναι ευτυχές. Και το Παλάσιο είναι ένα τεράστιο θέατρο. Ναι. Πόσο ναι. Φορά, 1500. Και θα συνεχίσουμε, νομίζω, για άλλες 15 παραστάσεις μέσα στον Απρίλιο. Και μπορεί να πάει και του χρόνου. Το κανείς δεν ξέρει. Αυτό τώρα είναι αποφάσεις των παραγωγών, του Διονύση και της Ελένης. Εσύ είσαι κατεξοχήν θεατρικός, δηλαδή τον εαυτό σου θα το χαρακτήριζε θεατρικό ηθοποιό, Εμίλια. Ναι, ναι. Παρότι έχεις κάνει τηλεόραση. Έχω κάνει, ναι, ναι. Τι, δεν σ' αρέσει τηλεόραση? Δεν μ' αρέσει, Γιώργο. Γιατί? Ξέρεις τι, είναι σαν να, σαν να είσαι οδηγός. Ναι. Και να, ενώ οδηγάς, ξέρω εγώ, ένα αμάξι, να σου πούνε οδήγα και μια νταλίκα. Ναι. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι οδήγησης. Δεν σημαίνει πως αυτός που οδηγάει ένα αμάξι μπορεί να οδηγήσει και ταλίκα. Αλλά η τηλεόραση όμως δεν σε συστήνει στο πλατή κοινό. Πολύ. Που δεν έρχεται θέατρο. Βέβαια. Πρώτον, και δεύτερον, είχε τουλάχιστον, τώρα δεν έχει, αλλά ξαναγίνεται πάλι σιγά σιγά έτσι. Με ένα άνοιγμα στο να γίνουν περισσότερες σειρές, περισσότερα λεφτά η τηλεόραση. Και τελικά νομίζω ότι βοηθάει και στο θέατρο η τηλεόραση. Δηλαδή, ένας τηλεοπτικός ηθοποιός που παίζει και στο θέατρο και κόσμος θα έρθει να τον δει. Και νομίζω ότι οι αμοιβές μπορεί να είναι καλύτερες για εσάς. Δεν το ξέρω αυτό δεν το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχουν πια αμοιβές. Okay. Δεν είναι πάντως η τηλεόραση κάτι που το. Δεν δαιμονοποιώ την τηλεόραση. Απλά θαυμάζω τους οδηγούς νταλίκας. Mm. Απλά εγώ κατάλαβα ότι όσες φορές οδήγησα την ταλίκα, παραλίγο να τρακάρω. Γιατί? Δεν ήσουν καλός. Ένιωθα ότι δεν είμαι καλός. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό που θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Δηλαδή, ακόμα και στο νησί που ήταν ένα πράγμα που όχι, έχουμε πει όλοι, ναι. Ποιοτικό αυτό κτλ. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και εκεί δεν αισθάνθηκες καλά εσύ? Δεν αισθάνθηκα ότι έβγαλα αυτό που θα ήθελα εγώ να βγάλω. Δηλαδή, βλέποντας το αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ αυτόν τον ηθοποιό θα τον πάρω στη δουλειά μου. Αλήθεια, λες. Ναι. Δεν μου άρεσε. Και δεν μου άρεσε γιατί καταλάβαινα τι δεν έκανα σωστά. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν και να επεξεργαστούν το πώς είναι το κάδρο της κάμερας πολύ καλύτερα από μένα. Και αυτούς τους θαυμάζω και πραγματικά τους παραδέχομαι. Απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Το βλέπεις σαν άλλη δουλειά δηλαδή.